Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπορεί καταβολή επιδοτήσεων να μην δούμε στους τραπεζικούς λογαριασμούς η παραγωγή. Ωστόσο, εκείνο το οποίο θα δούμε, τουλάχιστον έτσι επιβάλλεται, είναι το δώρο των Χριστουγέννων. Πλέον στην αγορά δεν υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν παλαιότερα με την καταβολή του δώρου του Χριστουγέννων. Οι περισσότεροι εργοδότες φυσικά και συμμορφώνονται και είναι και τυπικοί και περισσότεροι από αυτούς είναι και πολύ τυπικοί σε ό,τι έχει να κάνει με την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Ωστόσο, υπάρχουν πάντα και περιπτώσεις και οι εξαιρέσεις, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν λοιπόν όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ξέρουμε για την καταβολή του δώρου στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, καθώς σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο κ. Βοριάς, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Λοιπόν, είναι για το ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων. Και εδώ βλέπουμε, έτσι όπως τα έχουμε εντοπίσει, τα πιο βασικά σημεία. Δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας που απασχολήθηκαν εντός του διαστήματος από 1η Μαΐου του 2023 έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Όσοι εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων 25 ημερομίσθια ή ένα μισθό. Όσοι εργάστηκαν μικρότερη διάρκεια μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε θα πάρουν ένα μέρος από το δώρο Χριστουγέννων, αναλογικά με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Η αναλογία αυτή είναι 2 ημερομίσθια για κάθε 19 μέρες εργασιακή σχέση. Και να δούμε και πώς το υπολογίζουμε και τι αφαιρούμε έτσι, μελέτα. Αν υπάρχουν βέβαια, αν υπάρχουν. Έτσι, σε αυτά, αφαιρούνται οι μέρες της άδειας άνευ αποδοχών, οι μέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επιδότηση από τον ΕΦΚΑ, ή οι μέρες της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, το λεγόμενο 9μηνο του ΟΑΕΔ. Και φυσικά, ως προς την ημερομηνία της καταβολής, 21 Δωδεκάτου, και φέτος είναι η τελική ημερομηνία. Δηλαδή, μέχρι από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχει γίνει και η καταβολή των χρημάτων. Κύριο Στέλιος Βοριάς, Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, τηλεθεατές. Λοιπόν, ελπίζω να τα είπαμε σωστά, κύριε Βοριά. Τα είπατε και αναλυτικά και πολύ σωστά. το μόνο έτσι που να συμπληρώσουμε είναι ότι το δώρο είναι ένας μισθός συν μια προσάυξηση της τάξης του 0,042%. Αυτό μόνο. Από εκεί και πέρα, όπως τα είπατε, εννοείται ότι είναι υποχρεωτική μέχρι η καταβολή, όπως είπατε πολύ σωστά, μέχρι τις 21 Δωδεκάτου. Μάλιστα, επισύρει και ποινές στον νόμο είναι πολύ αυστηρός, ιδιαίτερα στο επίδομα των Χριστουγέννων. Uh-huh. Ακόμη και αυτό χωρίς διαδικασία. Τι προβλέπει, ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, τι προβλέπει μεταξύ άλλων, αν πιαστεί κάποιος εργοδότης, ο οποίος είτε δεν καταβάλει το δώρο Χριστουγέννων, είτε αυτά που βλέπαμε τουλάχιστον στα χρόνια της κρίσης, έτσι πριν πολλά χρόνια, περισσότερο πιο έντονα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τώρα, κύριε Βοριά, εσείς θα μας το πείτε, να καταβάλλετε το δώρο Χριστουγέννων σε τραπεζικό λογαριασμό για να φαίνεται ότι έχει γίνει η καταβολή και μετά ο εργοδότης να έχει την απέτηση να το επιστραφεί σε μετρητά. Συγγνώμη τώρα, η επικοινωνία μας δεν είναι και η καλύτερη. Είχαμε διακοπή. Δεν ξέρω αν ακούσατε την ερώτηση, κύριε Βοριά. Ναι, την άκουσα, ερώτηση. Απλά εννοείται ότι δεν έχουμε τα περιστατικά που είχαμε παλαιότερα. Ωραία. Σίγουρα, είτε τις ανάλογες καταγγελίες. Ωστόσο όμως θα είμαστε πάλι εδώ φέτος. Εννοείται ότι στεκόμαστε δίπλα για οποιαδήποτε, έτσι θα έλεγα, καταγγελία θα μας έρθει, έτσι ώστε να επιμεληθούμε άμεσα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλοι οι εργοδότες πρέπει να καταβάλουν για να κάνουν γιορτές και αυτοί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. Ούτως ή άλλως η μισθή είναι πολύ χαμηλή και αν συνδυαστεί και με την μεγάλη ακρίβεια του τελευταίου καιρού, η αγοραστική δύναμη η οποία φαίνεται και στις μέρες των Χριστουγέννων είναι χαμηλότερη από κάθε άλλη χρονιά. Η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ευελπιστούμε ότι το κάθε νοικοκυριό θα ανταποκριθεί τουλάχιστον αυτές τις ημέρες στην καθημερινότητα, στις υποχρεώσεις, να περάσουν όμορφα αυτοί και οι οικογένειές τους στις γιορτές μέσα. Πάντως, όπως είπαμε και πριν, κύριε Βοριά, συμμόρφωση υπάρχει, έτσι, σχεδόν απόλυτη. Εντάξει, απολύτως ποτέ δεν μπορεί να το πεις, αλλά σχεδόν απόλυτη από πλευράς. Ποτέ δεν μπορούμε. Ακριβώς όπως είπατε, ποτέ δεν μπορούμε απόλυτα. Ωστόσο όμως, σίγουρα δεν είναι σαν τις υπόλοιπες χρονιές. Φαίνεται και από τον αριθμό των καταγγελιών που μας ήρθε και πέρσι. Uh-huh. Και ευελπιστούμε ότι φέτος, αν είναι δυνατόν, να είναι μηδενικές.
Βέβαια, εμένα μια απορία μου έχει μείνει, κύριε Μποριά, για την προσάυξη που αναφέρατε πριν. Πρέπει να είναι τόσο ελάχιστη, 0, πόσο μας είπατε, που πραγματικά προσπαθώ να αντιληφθώ μήπως είναι συμβολική αυτή η προσάυξηση. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε από το κινητό σύνδεση. Λοιπόν, είναι μια μικρή προσάυξη, ωστόσο όμως δίνει μια διαφορά και είναι και αυτή σημαντική. Γιατί στην εποχή, όπως είπα, που διανύουμε τη ακρίβεια, το κάθε ευρώ το μετράει το νοικοκυριό. Σωστά. Μάλιστα. Το 2024 είναι πρώτο μπιλόν, κύριε Βοριά, να είμαστε αισιόδοξοι για τις εργασιακές σχέσεις ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, για το εργασιακό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται με όλα τα νέα δεδομένα που έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί το σημαντικότερο απ' όλα για μας είναι αυτά που αφορούν όχι τα οικονομικά αλλά τα θέματα ζωής. Ναι. Και δυστυχώς φέτος αυτό που γίνεται με τα εργατικά δυστυχήματα αλλά και ατυχήματα ήδη έχουν φύγει από την αρχή της χρονιάς πάνω από 155 ζωές, νέοι ανθρώποι. Είναι σαν να έχουμε... Χάσαμε τον κύριο Βοριά. Ναι, έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Μάλλον τον καλούν γιατί η σύνδεση είναι μέσω Skype. Χθες η επικοινωνία σήμερα είχαμε κάποιο πρόβλημα. Και είμαστε μέσω του κινητού τηλεφώνου. Είναι δύσκολη. Δεν πειράζει, κύριε Βοριά. Αλλά σας λέω, για μας είναι λυπηρό στο 2024 να φεύγουν εκατοντάδες ζωές στο βωμό του μεροκάματου, στο βωμό του να γυρίσει κάποιος στο σπίτι του με το μεροκάματο και τονίζει με το σημαντικότερο απ' όλα είναι να γυρίζουν οι ανθρώποι υγιείς και μετά, ναι, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Οι εργασιακές λοιπόν σχέσεις δεν είναι μόνο τα οικονομικά που και εκεί πέρα υπάρχουν δυσκολίες. Τώρα θέλουμε μια εθνική γενική συλλογική σύμβαση τις οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οικοκυριών. Ήδη είμαστε οι προτελευταίοι μετά από τη Βουλγαρία και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χαμηλότερη αγορασική δύναμη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα συσσωρεύονται και τα βλέπουν στην καθημερινότητά τους οι εργαζόμενοι. Βέβαια, εσείς τα λέτε και τα ξαναλέτε, κύριε Βουριά, και για τα εργατικά ατυχήματα και για τα εργατικά δυστυχήματα, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρακτική δέσμευση για να αυξηθούν οι έλεγχοι, να ενισχυθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επί του πρακτέου, δηλαδή, δεν βλέπουμε να δρομολογείται κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Και γι' αυτό τώρα είμαστε εδώ πέρα, θα έλεγα, σε μια συνεχόμενη έτσι, κινητικότητα, σε μια συνεχόμενη διεκδίκηση, έτσι ώστε να βγει κάτι καλύτερο για τους εργαζόμενους. Και αυτό ευχόμαστε, να είναι κάθε χρονιά καλύτερη και όχι χειρότερη, κύριε Βοριά, για τους εργαζόμενους, ναι, για το σύνολο της κοινωνίας φυσικά, αλλά να είναι οι εργασιακές συνθήκες τέτοιες που να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί ένας εργαζόμενος να εργάζεται και να ζει μέσα από την εργασία του αξιοπρεπώς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη άλλη μια φορά για τα τυχόν προβλήματα της επικοινωνίας που είχαμε. Τίποτα, κανένα πρόβλημα. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, κύριε Βοριά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.